έδωσε ο ίδιος λύση στο δράμα και συγχρόνως άνοιξε το δρόμο για τη νέα πορεία, τη νέα εποχή και την εντολή στην κυβέρνηση Εθνικής Σωτηρίας να εφαρμόσει το πρόγραμμά της και να βγάλει τη χώρα από το τέλμα και την παγίδα που την είχαν οδηγήσει. 5 χρόνια που δημιούργησαν ένα γενικευμένο σε ελληνιακό τοπίο παντού. Οικονομική εξαθλίωση, φτώχεια, ανεργία, εκτείναξη του χρέους, ύφεση, καταστροφή των κοινωνικών αγαθών, στην κοινωνική ασφάλιση, στην υγεία, στην παιδεία, στην εργασία. Στοχοποιήθηκαν βάναυσα μικρομεσαίοι επαγγελματίες, λαϊκά στρώματα και νεολαία. Ο εφιάλτης τελείωσε. Το χαμόγελο ξαναγυρίζει στα πρόσωπα των ανθρώπων. Η ρημαγμένη Ελλάδα ξανανιώθει περήφανη. Είμαστε κυρίαρχο κράτος, μας ακούνε. Είμαστε ισότιμο μέλος σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι παρίες. Ξεκίνησε για πρώτη φορά μια πραγματική και ουσιαστική διαπραγμάτευση. Δεν μπορεί να καταστραφεί ένας λαός που έχει δώσει τα φώτα του πολιτισμού, της δημοκρατίας, της επιστήμης και της γνώσης στην ανθρωπότητα, για να επιβληθούν οι αγορές, για να επικρατήσει η βαρβαρότητα. Δεν είναι μόνο δικό μας το πρόβλημα, είναι πανευρωπαϊκό. Η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη δεν δίνεται με δάνεια που τα επιστρέφουμε ξανά πίσω, χωρίς να προλάβει η Ελλάδα να πάρει μια μικρή ανάσα. Πρέπει να μπούμε σε ρυθμούς ανάπτυξης, να σταματήσει η λιτότητα και η ρημαγή, να αντιμετωπιστεί η ανθρωπιστική κρίση, να πάρει μπρος ο τροχός της οικονομίας, να αρχίσει να παράγει η χώρα, να γίνουμε διατροφικά αυτάρχης. Φτάνει λοιπόν ως εδώ. Η θηλιά στο λαιμό των ανθρώπων πρέπει να φύγει, να αναπνεύσει ο λαός μας. Έχουμε μαζί μας το δίκιο. Έχουμε μαζί μας ένα λαό που είναι λαβωμένος και ζητά την περηφάνεια του. Ένα λαό που κουβαλά μια τρισχιλιόχρονη ιστορία αγώνων και έχουμε αυτή την ιερή παρακαταθήκη μαζί μας. Τις γενιές των αγωνιστών που θυσιάστηκαν για ιδανικά και αξίες. Θα τα καταφέρουμε, θα κρατήσουμε ζωντανή την ελπίδα. Θέλω σαν υγειονομικός να κάνω μια ιδιαίτερη αναφορά στο σημαντικό τομέα της δημόσιας υγείας, ο οποίος ήταν από τους πρώτους που στοχοποιήθηκε με ιδιαίτερη βαρβαρότητα, προκειμένου να εισβάλλουν ελεύθερα τα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα. Οφείλουμε να αποκαταστήσουμε άμεσα πληγές που αιμορραγούν και ελλείψεις σε ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό. Ελλείψεις που θέτουν σε κίνδυνο την ίδια τη ζωή και την ασφάλεια των πολιτών. Υπάρχουν ακραίες περιπτώσεις και έχω την εικόνα του νομού Λαστιού, του νομού που κατάγομαι, ενός νομού απομονωμένου με άθλιο οδικό δίκτυο. Άφησαν τη Σιτία χωρίς καρδιολόγους, την Ιερά Πέτρα χωρίς παθολόγους, τον Άγιο Νικόλαο δίχως παιδιάτρους. Αυτή η αθλειότητα εγκυμονεί κινδύνους. Στον τομέα της φαρμακευτικής περίθαλψης στοχοποίησαν και διέλυσαν το μικρομεσαίο φαρμακείο που ήταν πάντα δίπλα στον ασθενή, ενώ παράλληλα μετακύλησαν με τεχνάσματα τη μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης στις πλάτες των ασφαλισμένων. Την ίδια ώρα με την ανεξέλεκτη εισαγωγή φτηνών γενοσύμων, τα οποία παράγουν μεγάλες πολυεθνικές, χτύπησαν κέρια την ελληνική φαρμακοβιομηχανία. Σε συνεργασία και συνεννόηση με τους φορείς όλους στον χώρο της υγείας, οφείλουμε να αλλάξουμε το τοπίο με άμεσα μέτρα. Με την κατάργηση των 5 ευρώ στα νοσοκομεία, με την κατάργηση του 1 ευρώ ανασυνταγή, με μείωση της συμμετοχής των ασφαλισμένων, ιδιαίτερα στις χρόνιες παθήσεις. Με νομοθετική ρύθμιση που θα κατοχυρώνει το δικαίωμα να πουλούνται αποκλειστικά από τα φαρμακεία τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, γιατί είναι φάρμακα και αυτά που έχουν παρενέργειες. Με επαναφορά του ωραρίου στα φαρμακεία των εφημεριών, με μεγαλύτερο ποσοστό εφημερευόντων, σε συνεννόηση με τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο και τους τοπικούς συλλόγους. Με ελεκτικούς μηχανισμούς των ΕΟΠΗ για το σωστό ποιοτικό έλεγχο και τον έλεγχο βιοϊσοδυναμίας των γενοσύμων. Με μέτρα για τη στήριξη της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας. Θα κάνω επίσης μια σύντομη αναφορά σε θέματα αγροτικής ανάπτυξης, έχοντας πάντα την εικόνα της περιοχής μου, του νομού Λαστίου, με τις τεράστιες δυνατότητες που δυστυχώς παραμένουν αναξιοποίητες τόσο στα πρώιμα κυπευτικά, όσο και σε παραδοσιακά προϊόντα. Με τη στήριξη του αγροτικού κόσμου, με άμεσα μέτρα μείωση του κόστους παραγωγής, αλλαγή του φορολογικού συστήματος, εξυγίαση του τρόπου διακίνησης των προϊόντων και ένα φιλικό τραπεζικό σύστημα,
εξυγείας και ανάπτυξης των συνεταιρισμών μπορεί η αγροτική ανάπτυξη να φέρει το ξαναζωντάνεμα της Υπαίδρου, να μετατρέψει την πατρίδα μας σε ένα τεράστιο περιβόλι όπου θα παράγονται φθηνά και ποιοτικά προϊόντα. Να αυξηθούν οι εξαγωγές και να αποτελέσει βασικό μοχλό ανάπτυξης, ανόρθωσης και επανεκκίνησης της οικονομίας. Είπαν κάποιοι προλαλήσαντες συνάδελφοι, αν δεν απατώμε, ο κύριος Γεγκέρογλου και ο κύριος Καρακόπουλος, ότι ο Πρωθυπουργός δεν ανέφερε κάτι για την αγροτική ανάπτυξη για να δημιουργήσουν εντυπώσεις, ενώ γνωρίζουν πολύ καλά ότι αυτό θα το πράξουν οι αρμόδιοι υπουργοί. Όμως θα μπορούσε να πει και κάποιος ότι οι κυβερνήσεις οι δικές τους διέλυσαν τον αγροτικό κόσμο, τον παραγωγικό ιστό της πατρίδας μας, ερημοποίησαν την Ύπαιθρο και αν συνεχίζατε να εφαρμόζετε αυτή την πολιτική, αν κυβερνούσατε σήμερα, σε λίγο οι αγρότες θα ήταν δείγμα προς εξαφάνιση. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι προγραμματικές δηλώσεις που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός και οι υπουργοί αποτελούν την αφετηρία για μια διαφορετική πορεία της χώρας με ελπίδα και προοπτική. Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας και οι τεράστιες δυνατότητες του λαού μας αξιοποιούνται μέσα σε ένα κλίμα φιλικό προς τους πολίτες. Το τοπίο αλλάζει ριζικά, γίνεται φωτεινό και ελπιδοφόρο. Στην οικονομία σημαντική παράμετρος είναι ο ψυχολογικός παράγοντας και ήδη έχουμε περάσει σε αυτό το στάδιο. Η βούλησή μας είναι και παραμένει αταλάντευτη. Δεν υποχωρούμε από τις δεσμεύσεις μας, θα υπηρετήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις, με αποφασιστικότητα, με λογισμό και με όνειρο το λαό μας και θα εφαρμόσουμε την εντολή που μας έδωσε στις 25 του Γενάρη. Αυτές οι εκλογές έχουν ήδη αποφέρει ένα τεράστιο κέρδος για το λαό μας. Την ενότητα, την αγωνιστικότητα, την εγρήγορση, τη συμμετοχή, την αποφασιστικότητα να πάρουν τη μοίρα στα χέρια τους να είναι στο προσκήνιο. Στηρίζουν αυτόν τον πανεθνικό αγώνα, αυτή τη μεγάλη προσπάθεια της κυβέρνησης Εθνικής Σωτηρίας, γιατί συνειδητοποιούν ότι αυτή η κυβέρνηση εκφράζει και υπηρετεί και σέβεται τη λαϊκή εντολή, τη λαϊκή κυριαρχία, το σύνταγμα της πατρίδας μας. Γι' αυτό και αυτή η μάχη και όλες οι μάχες που έρχονται θα κερδιθούν. Αυτό είναι το μεγάλο όπλο της Ελλάδας αυτή την κρίσιμη ώρα. Ο λαϊκός παράγοντας, η αμετάκλητη βούληση ενός ολόκληρου λαού να είναι κυρίαρχος, να διαφεντεύει επιτέλους τη χώρα του και να καθορίζει το μέλλον του. Επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο να πρωτοτυπήσω, ίσως επηρεασμένος και από την πολύ σημαντική ομιλία του κυρίου Υπουργού του Πολιτισμού, και αν ακούγεται πρωτόγνωρο, να σας απαγγείλω λίγους στίχους από ένα άγνωστο ποίημα που ονομάζεται «Χρηματιστήριο». Ετούτε εδώ η υπέρλαμπρη φωτεινότητα του τόπου, των βράχων η ακτινοβολία και η λάμψη των ανθρώπων που στοχάζονται, των ποιητών, των πεζοπόρων, των θαλασσάριδων και των αιώνιων ταξιδευτών. Όλα ετούτα τα υπέρλαμπρα, τα τόσο ακριβά, ετούτα τα σημαντικά, δεν δύναται να πουληθούν στα διεθνή σαλόνια. Είναι απρόσιτα, είναι άειλα, είναι αδύνατον να εκτιμηθούν με βάση τις τρέχουσες τιμές της αγοράς. Έτσι, ανέγκυκτα, απαστράπτοντα, ο χώρος ετούτος ο ιερός και οι ποιητές, οι Έλληνες, γιατί όλοι οι Έλληνες είναι ποιητές, θα ταξιδεύουν εσαΐ μέσα στο χρόνο, σε ένα ταξίδι υπέροχο, όπου αλήθεια δεν χωράνε οι μικρότατοι, ούτε αυτοί που άδικα πασχίζουν να εγκλωβίσουν το πνεύμα μέσα σε πλαίσια και συμπαγή μεταλλικά κυβούρια. Ευχαριστώ πολύ.